Με αισιοδοξία και μεγάλες προσδοκίες από το σύνολο των παραγωγών ξεκίνησε η νέα ελαιοκομική περίοδος, η οποία απέχει παρασάγκας από την περσινή χρονιά, η οποία ήταν καταστροφική. Η βροχή του Σεπτέμβριου, όπου αυτές έπεσαν, έσωσαν την παρτίδα, λένε οι παραγωγοί, αφού τα δέντρα κατάφεραν να ξεπεράσουν το πολύμηνο θερμικό σοκ. Η παραγωγή είναι σαφώς καλύτερη από την περσινή, πολύ πιο ανωδική και θα κυμανθεί πάρα πολύ καλά, πιστεύω. Φέτος, όσον αφορά το αγουρέλαιο, η τιμή του είναι στα 7,5 ευρώ η κίνηση, σαφώς μειωμένη από την περσινή, αλλά πιστεύω ότι και σε αυτό το κομμάτι θα πάει καλά. Θα αυξηθεί η τιμή? Πιστεύω πως δεν πιστεύω να αυξηθεί παραπάνω από τα 7,5 ευρώ, αλλά γύρω στα 6,5 με 7 ευρώ είναι ικανοποιητική η τιμή. Ήταν μια δύσκολη χρονιά στις αρχές του καλοκαιριού. Είχε να βρέξει από αρχές Φλεβάρι, δεν είχε βρέξει καθόλου. Είχε έριξε κάποια νερά, όχι σε όλες τις περιοχές, αρχές τώρα το Σεπτέμβρη. Πιστεύουμε ότι λύθηκε στο 50% το πρόβλημα της ανοβρίας. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλή χρονιά και περιμένουμε να ρίξει κι άλλα νεράκια για να πάμε ακόμα καλύτερα. Η χρονιά φαίνεται ότι θα είναι καλύτερη, λένε από την πλευρά τους και οι ελαιοτριβείς. Φαίνεται καλύτερη. Με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, κυρίως της ανοβρίας δηλαδή, το πρόβλημα φαίνεται καλύτερη. Ακόμα δεν βλέπω προσβολές από δάκο, δεν φαίνεται κάτι και από γλιοσπόριο. Αλλά από αυτά που έχουν απομείνει βλέπω ότι έχουν παραγωγή. Όσαν περιποιημένα, όπως πρέπει, έχουν αρκετά μεγάλη παραγωγή. Φέτος επάθαμε από την ξηρασία μεγάλη καταστροφή και στα κάστανα και στις ελιές. Και δεν ξέρουμε αν τυχόν βγάλουμε και λάδι στην παραγωγή, γιατί αρχίζουν και τώρα οι τελευταίες και πέφτουν. Οι ελαιοπαραγωγοί μπαίνουν στα χωράφια τους αισιοδοξώντας ότι θα καταφέρουν να βγάλουν τα σπασμένα της περασμένης χρονιάς, παρά το γεγονός ότι η τιμή θα είναι μειωμένη φέτος σε σχέση με πέρυσι.